Η Ευαγγελική περικοπή από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο που αναγνώστηκε σήμερα στην Εκκλησία μας, σε ολάκληρη την Ορθοδοξία, αποτελεί ένα από τα ωραιότερα θεολογικά κομμάτια του Ευαγγελίου, στα οποία μάλιστα κατελάχιστον ποτέ άλλοτε ο Κύριος δεν απήντησε κατηγορηματικά με εκείνο το περίφημο «Εγώ είμαι» στη Σαμαρίτιδα, όταν του είπε «Εμείς περιμένουμε ότι θα έρθει ο Μεσσίας και θα μας πει αυτά που λες, μήπως είσαι εσύ». Και στον Πιλάτο ακόμα αν θυμάστε, αλλά και στον Καϊάφα ο Κύριος όταν ερωτήθη «Μη τι σύ ή ο Υιός του Θεού» είπε «Σύ είπας, σύ το λες». Εδώ πέρα έχουμε τη μόνη απάντηση που πραγματικά συγκλονίζει. Μόλις τον ρώτησε η Σαμαρίτιδα «Μήπως είσαι εσύ ο Μεσσίας, εγώ είμαι, όν έχεις ενώπιόν σου». Είναι η μοναδική φορά που ο Κύριος ενώπιον των πάντων έρχεται και ομολογεί τη θεανδρική του ιδιότητα. Τέλειος Θεός δηλαδή και τέλειος άνθρωπος, τη θεανδρική του ιδιότητα. Κουβεντιάζει με τη Σαμαρίτιδα, το όνομά της ήταν Ραλού στα εβραϊκά, από τη Σαμάρια, η οποία δεν ήταν από τα Ιεροσόλυμα και οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρίτες τρογόντουσαν, σαν εμάς τους Έλληνες, καλή ώρα σαν και τώρα. Τρογώσανται ο ένας με τον άλλον. Και πήγε λοιπόν εκεί και έπιασε κουβέντα μαζί της και ζήτησε να πιει νερό. Του λένε, «Κύριε, πώς θα πιεις νερό, αφού το πηγάδι είναι πολύ βαθύ, το οποίο οι πατέρες μας έδωσαν εδώ, το φρέαρ του Ιακώβ, το πηγάδι του Ιακώβ, το οποίο υπάρχει μέχρι και σήμερα στη Σαμάρια. Πώς θα πιεις νερό?» Η δε γυναίκα του είπε εκείνο το περίφημο, «Θα δώσεις και σε μένα?» Και ο Κύριος της απάντησε, «Το νερό που θα δώσω εγώ σε σένα, αν το πιεις, δεν θα διψάσεις ποτέ στον αιώνα. Το είδωρ ο εγώ δώσω ποιήν, σύ, ου μη διψάσεις στον αιώνα. Εκείνο το νερό που θα πίνεις από αυτό το πηγάδι και πάλι θα σε κάνει να διψάσεις». Τα έχασε η γυναίκα και του λέει, «Για περίμενε. Άντλημα, κουβά, δεν έχεις για να μπορέσεις να βγάλει νερό. Το πηγάδι είναι βαθύ. Μήπως είσαι κάποιος μεγαλύτερος από τους δικούς μας, τους πατέρες που μας έδωσαν και αυτό ακόμα το φρέαρ, το πηγάδι?» Και ο Κύριος της είπε εκείνο το περίφημο, «Το νερό που θα σου δώσω εγώ και θα πιεις, αν πιεις από αυτό ειλικρινά, δεν θα διψάσεις ποτέ στον αιώνα». Και ομολόγησε την θεότητά του ενώπιόν της και παράτησε την ιδρία της, τη θάμνα της, η γυναίκα εκείνη, και έτρεξε στη Σαμάρια να αναγγείλει, «Ιησούν, όν εζητήκαμε τον Μεσσίαν, ήδη ενώπιον ημών εστί, εκείνον που γυρεύαμε, τον Ιησού, τον τέλειο Θεό και άνθρωπο που θα έρθει για μας τον κόσμο, ευρίσκεται ενώπιον μας». Θα ήθελα λοιπόν δυο λόγια σήμερα, αφού στο τέλος θα πω και δυο λόγια για τον κληρικό που έχουμε σήμερα, τον μνημόσυνό του, γι' αυτό ήρθαμε άλλωστε στον Πάγκαλο και πάρα πολύ όμορφο αυτό ιστορικό ιερό ναό του Αγίου Αθανασίου, να απαντήσουμε σε ένα ερώτημα. Εκείνο το ερώτημα που υποβάλλει η Ραλού, πρωτού έγινε ακόμα φωτεινή, μετά έγινε φωτεινή, το όνομά της, το επαναλαμβάνω, ήταν Ραλού. Εκείνο το νερό που γυρεύει ο κόσμος για να ξεδιψάσει, ποιο είναι, τι είναι, γιατί το γυρεύει, τι ήθελε η γυναίκα να ξεδιψάσει, τη δίψα τη σωματική, τη δίψα τη ψυχική, τη δίψα του νόου, τι είναι εκείνο του μυαλού της, τι ήθελε γυρεύοντας από τον Κύριο να ξεδιψάσει. Αν πήγαινα στα σχολιά σήμερα, στα λύκεια, στα γυμνάσια και σε εσάς και έβαλα μία έκθεση, ένα ερώτημα σε όλους, ποιο νερό έχει ανάγκη σήμερα ο κόσμος για να ξεδιψάσει, πού πηγαίνει για να ξεδιψάσει, πού ξεδιψάει, όχι σωματικά, πνευματικά, περί αυτού πρόκειται. Τι είναι εκείνο το οποίο γυρεύει και κάνει ο κόσμος σήμερα για να ξεδιψάσει. Επιλείψιμε, κύριε Πρόεδρε, ο χρόνος διηγούμενων, δεν θα με φτάσουν χρόνια ολόκληρα, να απαριθμώ μονάχα
τις πηγές που ο καθένας από μας πηγαίνει για να ξεδιψάσει εσωτερικά. Ο νέος κόσμος, οι νεότεροι, οι μεσαίοι, οι μεγαλύτεροι, οι παπάδες, οι δεσποτάδες, οι πατριάρχες, οι πάντες, οι μεγάλοι της γης. Για τούτο θα μιλήσω για τρεις πηγές στις οποίες καταφεύγει σήμερα ο κόσμος για να μπορέσει εσωτερικά και πνευματικά να ξεδιψάσει. Η πρώτη πηγή είναι η πηγή της γνώσης. Πράγματι, ο άνθρωπος, λέει ο Αριστοτέλης, είναι φύση ορέγεται του ιδέα, έτσι ονομάζει. Από τη φύση του είναι φτιαγμένος και γυρεύει ιδέα, να γνωρίζει. Του αρέσει να ξέρει τα σύμπαντα ολάκερα, θέλει να τα βάλει κάτω από το γνωστικό του αντικείμενο, να τα βάλει στο μυαλό του μέσα και να τα εκφράσει με το δικό του τον τρόπο. Η κάθε εποχή έχει το δικό της γνωστικό αντικείμενο και την φρασιολογία, την ρήμα που λέμε, την τοπιολαλιά ακόμα αν θέλετε, την επιστημονική, την γνωστική κλπ. Σύμφωνα με την οποία εκφράζει την αλήθεια. Είναι πηγή ικανή η γνώση να ξεδιψάσει εσωτερικά τον άνθρωπο? Αλίμονο, αν είναι κανείς άνθρωπος και δεν πάει σε αυτή την πηγή για να ξεδιψάσει. Υπογραμμίστε το. Αλίμονο. Λέει μάλιστα η Παλαιά Διαθήκη, θα το πω αρχαιολογικά και θα το μεταφράσω. Δράξαστε παιδείας, μήποτε οργιστεί Κύριος. Κάντε κτήμα σας τη γνώση και την παιδεία, μήπως και οργιστεί μαζί σας ο Κύριος. Ο πρόεδρός σας εδώ, ο εκλεκτός, είναι καθηγητής πανεπιστημίου. Άρα και λοιπόν, ορθώς οι άνθρωποι καταφεύγουμε στη γνώση. Ξεδιψάει ο άνθρωπος μόνο με τη γνώση. Προσέξτε τι θα πω, μην παραξηγηθώ. Ξεδιψάει μόνο με τη γνώση. Έλαμε. Όσα περισσότερο γνωρίζει ο άνθρωπος επάνω από στη γη, τόσο καταλαβαίνει ότι διευρύνεται ο κύκλος εκείνων που αγνοεί. Για να πει ο μεγάλος Σοκράτης, εν είδα ότι ουδέν είδα. Ένα ξέρω ότι τίποτα δεν ξέρω. Και ο Πασκάλ και ο Νεύτων, όταν ανακάλυψε ο Νεύτων τον περίφημο νόμο της βαρύτητος, είπε εκείνο το περίφημο. Είμαι ένα παιδάκι που παίζω με τα κονκύλια που γυαλίζουν στην ακρογιαλιά. Ο ωκεανός της γνώσης είναι μπροστά μου. Τι μετράω εγώ μπροστά σε αυτό? Αυτοί είναι εκείνοι που έχουν μυαλό. Θα ήθελα να, σήμερα, αγαπητοί μου, κύριε Ιεροψάλτε, Άγιοι πατέρες και αδελφοί, να σας πω μια αλήθεια. Όταν οι ορειβάτες ανεβαίνουν στο Αραλά, στον Όλυμπο, στο Έβερες, που θέλετε, όσο περισσότερο ανεβαίνουν προς την κορφή, τόσο χάνουν τα ύψη. Για τούτο και βλέπεις όταν έχουμε αεροπόρους επάνω στα περίφημα, τα αεροπλάνα μας, τα τζετ που υπάρχουν σήμερα στον κόσμο. Όσο περισσότερο ανεβαίνουν ψηλά, τόσο πολλές φορές παθαίνουν το βέρτιγκο. Εκείνο που χάνουν ακόμα και τα μυαλά τους, γιατί χάνονται οι ορίζοντες, χάνονται τα σύμπαντα. Όσα γνωρίζω, τόσο περισσότερο μεγαλώνει ο κύκλος εκείνων που αγνώ. Δεν παραβάλλεις απάνω και στο ΣΕΡΝ, μεταξύ όπως Ελβετίας και Σουηδίας που ξέρετε κι εσείς, για να βρουν, λέει, και το σωματείο του Θεού. Ας το βρουν πρώτα. Όσο και να ψάχνουν, θα ψάχνουν. Γι' αυτό λέω, μόνο με τη γνώση, προσέξτε, μην παραξηγηθώ. Μόνο με τη γνώση δεν μπορεί να ξεδιψάσει ο άνθρωπος. Ναι, έχουμε υποχρέωση τη γνώση να τη διακονούμε. Και εμένα μου αρέσει το φως, και εμένα μου αρέσει το μικροσκόπιο, και εμένα μου αρέσει το μικρόφωνο, και εμένα μου αρέσουν τα ρούχα που φοράω, τα καινούργια. Δεν σταματάει ο άνθρωπος να γυρεύει με τη γνώση. Η δεύτερη πηγή στην οποία καταφεύγουμε. Οι νέοι άνθρωποι, κυρίως εδώ, θα είχαν να μου πούνε πολλά. Είναι μερικοί παρόντες. Θα τους ήθελα περισσότερο, κύριε Πρόεδρε. Ποια είναι η δεύτερη πηγή? Η τεχνική και η τεχνολογία. Η ειδική ευημερία, με άλλα λόγια. Για πάρε ένα τάμπλετ σήμερα και δες αύριο αν αξίζει. Μηδέν. Το σημερινό το τάμπλετ, αύριο μηδέν. Έχεις ένα κινητό. Εγώ κρατάω εκείνο ακόμα, το παπουτσάκι που λέγαμε το παλιό. Βλέπεις καινούργια που υπάρχουν σήμερα ηλεκτρονικά τελειότατα, ώστε ουρές κάνουν οι άνθρωποι για να μπορέσουν μέσα από αυτά να ξεκλειδώσουν το σπίτι τους, να ξεκλειδώσουν τις τράπεζες, να, μέσα από τα ηλεκτρονικά που έχουμε σήμερα. Και πράγματι ο άνθρωπος, αγαπητοί, τη τεχνολογία και τη τεχνική, καλά έκανε, το τονίζω, καλά έκανε και τη χρησιμοποιεί. Και εμένα μου αρέσουν τα ωραία καντήλια. Και εμένα μου αρέσει το τάμπλετ και εγώ έχω κινητό και χρησιμοποιώ όπως μπορώ.
τα λάπτοπ και τα υπόλοιπα που έχουμε σήμερα, το ίντερνετ κλπ. Αν και δεν τα καταφέρουμε και καλά, αλλά λέμε την αλήθεια. Εν πάση περιπτώσει, δόξα τω Θεώ και μέσα στην Εκκλησία έχουν μπει και αυτή τη στιγμή ο κύριος Κατσάγγελος βλέπετε ότι παίρνει ό,τι γίνεται αυτή τη στιγμή με την κάμερά του για να το δείξουμε στο ίντερνετ της Ιεράς μας Μητροπόλεως και αυτή τη στιγμή έχουμε απευθείας μετάδοση από το ιστότοπο στον οποίο αυτή τη στιγμή παράγει το γεγονός. Ώστε η τεχνολογία είναι πολύ καλή. Αλλά να πούμε μια αλήθεια σήμερα, θα με παραξηγήσετε. Όσο ο άνθρωπος ζει, τόσο περισσότερο γυρεύει να έχει υλικά αγαθά. Αχόρταγος, άπλιστος, 5 έχω, 10 θέλω. Δεν μου λέτε. Πού είναι εκείνος ο Ωνάσης με τα χρυσαφικά του? Πού είναι η μεγάλη της γης? Πού είναι η τούτο ή το άλλη μεγάλη της γης, οι οποίοι σκρούτς, όπως ονομάζονται, με τα χρήματά τους τα πολλά, έπιασαν και αγόρασαν ενώ ζούσαν την οικουμένη? Πού είναι? Γράφει όταν διαβάζουμε την κηδεία και μας τη λένε οι ιεροψάλτε. Πού εστίν η του κόσμου προσπάθεια, πού εστίν η το προσκαίρον φαντασία, και πάλι, άρα τι σε εστί, βασιλεύς ή στρατιώτης, πλούσιος ή παίρνεις, δίκαιος ή αμαρτωλός. Στάθηκε ο Άγιος μπροστά σε έναν τάφο και είδε κόκαλα και σου λέει, τι είναι τούτος, μορφωμένος, αμόρφωτος, πλούσιος, φτωχός. Βλέπεις, το σάβανο που παίρνει κοντά και εγώ και εσύ, εσείς θα πάρετε μετά από πολλά χρόνια, εγώ δεν ξέρω και αύριο κιόλας τι γίνεται. Δεν έχει τσέπες για να κρατήσει τα μπιρλάντια, τα διαμάντια, τις γνώσεις, την ειδική ευμένεια. Δεν έχει τσέπες. Όσα έχω, τόσο περισσότερο θέλω να έχω. Άπλιστος στη συμπεριφορά μου. Πέστε μου, σας παρακαλώ, και τελειώνω με αυτό. Σε εκείνη την Αφρική πεινάνε. Εκείνη η μεγάλη της γης που στέλνουν και παπόρια, που θα έλεγε και ένας ποιητής. Ή στέλνουν αεροπλάνα και μεγάλα αερόπλια στο διάστημα. Γιατί τα χρήματα αυτά δεν τα δίνουν στην Αφρική να μην πεινάει ο κόσμος και να μην φουσκώνει η κοιλιά των παιδιών και να πεθαίνουν από το AIDS ή οτιδήποτε άλλο κάτω στην Αφρική? Γιατί όσα έχω, τόσο περισσότερα θέλω να έχω. Και δυστυχώς, συγχωρέστε με κύριε Πρόεδρε, είστε πανεπιστημιακός. Οι δυτικές κοινωνίες με την απιστία αλλά και οι ληστικές κοινωνίες της αριστερόφρονος στάσεως επάνω στο χρήμα εδράζονται. Γι' αυτό και θα αποτύχω. Να το επαναλάβω. Όποιος προλαβαίνει και λέει ναι στο χρυσό, χάνει το Χριστό. Να το επαναλάβω και μια φορά ακόμα. Όποιος λέει ναι στο χρυσό και γεμίζει τους τόπους του, χάνει το Χριστό, χάνει το Θεό του. Σε πόσα ανθρώπους επάνω δεν πατήσανε οι μεγάλοι της γης για να διαφετέψουν τον κόσμο και για να έχουν περιουσίες πολλάκερες, πέστε μου, Ροκφέλλερ κλπ. Ώστε η ηλική ευημερία μόνη της δεν μπορεί να ξεδιψάσει τον άνθρωπο. Αλλήμον όμως, όπως και το μυρμήγκι, ο άνθρωπος, αν δεν έχει 10 δραχμές στην άκρη, να κοιτάξει τα παιδάκια του, να κοιτάξει την κοινωνία του, να έχει το σπίτι του, μια άνεση, ούτε μια αντίρρηση, αλλά δεν σώζεσαι με αυτά. Δεν μπορείς να σταθείς μόνο σε αυτά. Και η τρίτη πηγή. Εδώ θα με συγχωρέσουν οι πατέρες πρώτα και οι ψαλτάδες και οι κυρίες. Στους άντρες μιλάμε κάπως πιο χοντρά. Η τρίτη πηγή λέγεται πηγή της Ιδονής. Εδώ πέρα ειδικότερα οι νέοι άνθρωποι, όλοι οι άνθρωποι, έχουμε πέσει σε αυτήν να ξεδιψάσουμε. Πέφτουμε και ξεδιψάμε. Έχετε δει το καλοκαίρι, οι παλιότερες μάλιστα και οι παλιότεροι που είχαμε τα λιγνάρια ή τα καντιλάκια, πηγαίνουν οι μυγούλες και οι πεταλουδίτσες γύρω-γύρω και στο τέλος που τις βρίσκεις το πρωί, πνιγμένες μέσα στο λαδοδοχείο, στο λάδι. Έτσι είναι η Ιδονή. Η Ιδονή είναι μία πηγή που τα νερά της είναι νόστιμα, όμορφα, αλλά και από την άλλη τη μεριά έχουν μέσα και δηλητήριο, δηλητηριασμένα τα νερά της. Πέστε μου, πού είναι η Ιδόνος ο Άννη του κόσμου? Πού είναι η Μης Ελλάς, η Μης κόσμος των περασμένων ετών? Εκείταγα την Γκρέτα Γκάρμπο εχθές το βράδυ, οι παλιότεροι το ξέρουν, περίφημη ηθοποιός, πώς ήταν όταν ήταν στα ωραία της και η Μπριζίτ Μπαρντό, και τώρα την κοίταξα και ντρεπόμουν να κοιτάξω τον εαυτό μου. Γιατί κι εγώ μεγάλωσα και εκείνες μεγαλώσανε και εκείνοι μεγαλώσανε. Πού είναι η μεγάλη της γης η Δον Ζουάν?
Πού είναι οι μεγάλες της γης? Πού είναι οι μεγάλοι εκείνοι οι εραστές οι οποίοι έκαναν τούτο ή το άλλο? Δυστυχώς, πολλές φορές σε αυτή την πηγή πηγαίνουμε και ξεδιψάμε χωρίς όρους. Και ο μεν Θεός μας είπε, έχει τη γυναίκα στο σπίτι σου, έχει τα παιδιά σου, απόλαυσε από τα στήθη αυτής της οικογένειας τη ζωή σου. Και δεν ικανοποιούμεθα ούτε ακόμα και εμείς οι κηρικοί, και μερικοί από εμάς είμαστε και άγαμοι. Δεν τολμώ να πω μοναχή. Πού βρέθηκε εγώ πραγματικός μοναχός? Να πεις στο Γενάδιο ότι είναι πραγματικός μοναχός? Ναι, είναι. Εγώ που βρέθηκε, γιαλατζή ήμουνα και γιαλατζή θα μείνω. Βλέπεις λοιπόν ότι μερικοί από εμάς ακόμα πέφτουν σε αυτή την πηγή. Και εμείς ένα πρωί είχαμε κινήσει, μόλις ο κάμπος είχε κοκκινήσει με μάτια που τα φλόγιζε η χαρά. Μα τα μεσάνυχτα είχαμε γυρίσει με κατατσακισμένα τα φτερά. Αυτό λέει ο κάθε μεγάλος Δον Ζουάν κεραστής που απείλαξε την ειδονή με το κοινό και στο τέλος όταν φτάνει 80-90 χρονών δεν του λένε αυτά τίποτα. Παρά μόνο η αγάπη μένει αν υπάρχει. Υπογραμμίστε το. Αν υπάρχει. Να γιατί είπα ότι πολλές φορές μόνη της η ειδονή δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Να τα σουμάρω λιγάκι. Η γνώση μόνη της δεν μπορεί να ξεδιψάσει τον άνθρωπο. Η ειδική ευημερία και η τεχνολογία μόνη της δεν μπορεί να ξεδιψάσει τον άνθρωπο. Δείτε μονάχα οι τσιμινιέρες των εργοστασίων μας, δείτε το κακό που παράγει στον κόσμο η ατομική ενέργεια, είδατε πως εξεράγει το εργοστάσιο στην Ιαπωνία και το τι έγινε στον Άζα Γκαγκασάκη και στη Χιροσίμα. Και η ειδονή από μόνη της δεν μπορεί να ξεδιψάσει. Τότε θα μου πεις γιατί να ζει ο άνθρωπος. Το νερό που θα σου δώσω εγώ, αν το πιείς, δεν θα ξεδιψάσεις ποτέ, της είπε ο Κύριος της Σαμαρίτιδας. Ποιο είναι αυτό το νερό? Μάλιστα. Γιατί φτιάχτηκε ο άνθρωπος? Τι με ρωτάς, λέει ο Κόντογλου, αν είμαι όμορφος? Τι με ρωτάς αν είμαι άσχημος? Τι με ρωτάς αν είμαι γυναίκα ή άντρας? Τι με ρωτάς αν είμαι πλούσιος ή φτωχός? Τι με ρωτάς αν είμαι μορφωμένος και αμόρφωτος? Την ψυχή μου να τη ρωτάς πως είναι. Η ψυχή είναι ο άνθρωπος. Καταλάβατε? Η ψυχή είναι ο άνθρωπος, αγαπητοί αδελφοί. Ο άνθρωπος είναι το μοναδικό ζώο των λογικών απάνω στη γη που πήρε μια εντολή. Μια εντολή πήρε από τον Θεό. Να μοιάσει με τον Θεό. Άγιοι γίνεστε. Ότι εγώ Άγιος είμαι. Και πώς λέγεται αυτό το μοιάσιμο του ανθρώπου με τον Θεό? Θεώσεις. Αυτό που έκανε ο Άγιος Αθανάσιος, ο Άγιος Νικόλαος, ο Άγιος Γεώργιος. Όσο μπορεί ο καθένας από εμάς. Σε αυτήν την προσέγγιση του Θεού όταν φτάσει, τότε αγαπητοί μου, δεν έχει ανάγκη από τίποτα. Και η γνώση θα έρθει, και η ηλική ευημερία θα έρθει, και η ειδονή και η απόλαυση θα έρθει, ανάλογα με το πώς ο καθένας το πιστεύει. Μόνη της η γνώση, μόνο τους τα λεφτά και η τεχνολογία, και μόνη της η ειδονή δεν μπορεί να ησυχάσει τον άνθρωπο. Η κοινωνία με τον Θεό όταν υπάρχει, όλα τα άλλα γίνονται ευλογημένα. Πέστε μου, η γνώση όταν δεν έχει το Θεό της, γίνεται ατομική βόμβα ή δεν γίνεται? Εγίνεται. Η τεχνολογία όταν δεν έχει το Θεό της, γίνεται επικίνδυνη στον άνθρωπο? Βεβαίως γίνεται. Πάρτε τα ναρκωτικά να δεις τι γίνεται σήμερα. Και από την άλλη μεριά, η ειδονή όταν δεν έχει το Θεό της, γίνεται επικίνδυνη. Δείτε πόσες αρρώστιες κυκλοφορούν. Και αυτές που κυκλοφορούν οι περισσότερες, δυστυχώς, εξ αμαρτημάτων εισήν σωματικών. Καταλαβαίνετε τι λέω, σταματάω εδώ πέρα. Λοιπόν, αγαπητοί, ερχόμαστε σήμερα και λέμε στον κόσμο, τι ψάχνει. Πιέσκε από τη γνώση. Πιέσκε από την τεχνολογία. Πιέσκε από την ειδονή. Αυξάνεστε και φυθύνεστε, είπε άλλωστε. Δεν είπε, μείνετε μακριά, όποιοι μπορούμε. Αλλά κοίτα και το Θεό. Η κότα πίνει νερό, κοιτάει και το Θεό. Έτσι είναι, αγαπητοί μου αδελφοί. Και δεύτερον, να θυμίσω στους πάντες, σε εκείνο το περίφημο που παίρνουμε κοντά μας και μας βάζουν στον τάφο, το είπα και προηγουμένως, δεν χωράνε μέσα ούτε γνώσεις, ούτε χωράει από την άλλη μεριά η τεχνολογία, ούτε η ειδονή. Εκείνο που χωράει είναι η καλή φήμη του ανθρώπου, η ιστεροφημία που έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες και η ψυχή που είναι κομμάτι από το Θεό μέσα μας.
Τι είσαι ρε άνθρωπε, λέει ο Παύλος, τι έχεις, ακούστε το παρακαλώ αυτό, και ιδίως είναι οι άνθρωποι. Τι έχεις όπου έλαβες, τι έχεις εκείνο που δεν το έλαβες από το Θεό, είδε και έλαβες, τι καθάσεως μιλαβών, και εφόσον το έλαβες, τι μου κοκορεύεσαι, τι μου περηφανεύεσαι ότι έχεις κάτι, έχεις τα μάτια σου, η επιστήμη μένει ενή, ποιος τα έδωσε, τα παράγγελες, έχεις την καρδιά σου, ποιος την έδωσε, την παράγγελες. Θα ζήσεις 50-100 χρόνια. Ζήσε αν θέλεις 100 χρόνια και ένα, εάν θα στα αρχιορίσει ο Θεός. Έχεις τόσες χιλιάδες τρίχες στο κεφάλι σου. Φτιάξε μία ακόμα, αν μπορείς. Μία τρίχα. Να λοιπόν, αγαπητοί, γιατί λέω, εκείνος που πίνει από τα νερά τα υλικά, θα διψάσει και πάλι. Εκείνος που θα πιει από το νερό του Θεού, ου μη διψήσει εις τον αιώνα. Αυτά για το σημερινό Ευαγγέλιο. Έχουμε σήμερα και το μνημόσυνο του Παπαμακάριου, του Μπάρμπα, ο οποίος υπήρξε μάλιστα και υπερήφημος οδηγός δημάρχου κλπ. Και τα εγκατέλειψε όλα με την περίφημη φωνή που είχε και τις γνώσεις του, τις μουσικές, και ήρθε στην εκκλησία και διακόνησε την εκκλησία θαυμάσια. Μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση η διακονία του στην Παπαδιά, αντιλαμβάνεστε, σταματάω. Και μου είχε κάνει και μια εντύπωση ακόμα μεγαλύτερη. Δεν λογάριαζε τίποτα μπροστά από τη διακονία του στην εκκλησία. Δεν έβλεπε, είχε ο χράκι, δεν έβλεπε τίποτα. Θα πάρει να λειτουργήσω. Δεν θα έχουμε την Κυριακή παπά, παππούλη, δεν βρήκα να σου στείλω παπά. Έτρεχε ο Γενάβριος, έτρεχαν οι άλλοι παππούδες για να σας εξυπηρετήσουν εδώ πέρα. Οι κυρικοί δεν είχαμε. Θα πάρει να λειτουργήσω όμως. Θα πέσει να τσακιστεί. Να πέσω. Ο πατήρ Μακάριος υπήρξε και για τον γέροντα Νικόδημο που τον χειροτώνησε. Και για μένα υπόδειγμα κληρικού, υπόδειγμα ανδρός και οικογενειάρχου και υπόδειγμα ιερατικής ψυχής. Τον αντικαθιστά ο πατήρ Σοφιανός. Θα μάθει και αυτός. Ξέρετε, όταν παίρνει ένας μαρμαροπλήτης και θέλει να φτιάξει τον ερμή του Πραξιτέλη, είπε ο Πραξιτέλης, πήρε ένα κομμάτι μάρμαρο. Και επάνω σε αυτό σιγά σιγά έφτιαξε εκείνο το περίφημο, το αριστούργημα, τον ερμή. Αγάλια αγάλια γίνεται η αγουρίδα μέλη, λένε στην Τρίπολη. Και εδώ σιγά σιγά θα φτάσει και αυτό στο επίπεδο του παπά σας. Στηρίξτε τον. Βοηθήστε τον. Και ο ίδιος ας υδρώσει περισσότερο από ό,τι υδρώνει για να μοιάσει στον παπα Μπάρμπα, στον παπα Μακάριο και να ευαρεστήσει στον Θεό και στους ανθρώπους. Για την παπαδιά μας και για εκείνες που τη στηρίζουν κλπ. Είμαστε εδώ. Δεν σε αφήνουμε, μη φοβάσαι. Κάθε φορά που θα κάνουμε ιερατική σύναξη, θα σε φωνάζω μαζί με το δωρόφιο να μας πεις και ένα τραγούδι. Μη φοβάσαι καθόλου. Εδώ είμαι εγώ. Και στις άλλες, το χωριό όλο σε στηρίζει και ο πρόεδρος, με τον οποίο και είμαστε σε σχέση και συντήρηση και συνεργασία, για να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε τον ναό σας, τον περίφημο. Να μείνετε ήσυχοι. Ξέρετε, λένε στην Τρίπολη το εξής. Άλλα πράγματα γίνονται πάνω στο τραπέζι, άλλα γίνονται από κάτω από το τραπέζι. Άλλα πράγματα γίνονται και λέγονται, άλλα πράγματα δεν γίνονται και δεν λέγονται, ή γίνονται και δεν λέγονται. Αφήστε με να κάνω τη δουλειά μου. Και όπως έφτιαξα τον Άγιο Ανδρέα της Περιστεράς, να φτιάξουμε μαζί με τον πρόεδρο και τους καθηγητάς του Πανεπιστημίου, τους οποίους μου έφερε για να, ως μελέτες κλπ, να μπορέσουμε να το φτιάξουμε και τούτο. Ένα σας λέω. Δεν μου έχετε εμπιστοσύνη. Αφήστε με, σας παρακαλώ, να μπορέσω και εγώ να εργαστώ όπως θέλω και να συγχαρώ και τον πρόεδρο για το ενδιαφέρον του και την αγάπη του. Άλλωστε, ο κύριος Γουδήρας είναι ένας μορφωμένος άνθρωπος της γνώσης που μπορεί να καταλαβαίνει και μερικά πράγματα παραπάνω. Επαναλαμβάνω, γίνονται μερικά πράγματα και λέγονται. Άλλα γίνονται κάτω από το τραπέζι και δεν φαίνονται και δεν λέγονται. Χρόνια πολλά και ευλογημένα εις όλους.